Τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου σήμερα δεν έχουν να κάνουν με ένα αίτημα επαιτίας ή ένα αίτημα καλυτέρευσης συνθήκων ζωής και διαβίωσης. Τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου σήμερα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για την Ήπεθρο. Με αυτή την έννοια, όλα όσα ακούστηκαν είναι πολύ λίγα για να απαντήσουν στην αγωνία του μικρομεσαίου αγρότη και της αγρότησας, που αυτό που αναρωτιούνται είναι αν θα συνεχίζουν να μένουν στην περιφέρεια σπέρνοντας και θερίζοντας τα χωράφια τους. Αυτό που αναρωτιούνται είναι αν θα έχουν εισόδημα από την αγροτική παραγωγή. Και δεν μπορεί σε αυτά τα αμήλικτα ερωτήματα οι απαντήσεις να είναι οι δυνατότητες που έχει και όντως έχει η αγροτική παραγωγή στη χώρα μας από τα φυτά που μπορούν να καλλιεργηθούν στην ελληνική επικράτεια. Η κατάρρευση του αγροτικού τομέα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι υπόθεση του μνημονίου. Είναι μια υπόθεση που εδώ και χρόνια υπάρχει στην ελληνική πραγματικότητα. Δεν ήταν ατύχημα. Ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή. Και αυτή η επιλογή ξεκινά από πολύ νωρίς. Ξεκινά από τις εποχές της ανάπτυξης, όπου τα ισχυρά οικονομικά κέντρα έκριναν ότι ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα είναι περιττός και ότι το μέλλον της χώρας είναι η ανάπτυξη με τα δάνεια, με τον άκρατο καταναλωτισμό και με τον τομέα των υπηρεσιών, όχι με τον πρωτογενή τομέα. Τότε που Πασό και Νέα Δημοκρατία δεχτήκατε αδιαμαρτύρητα και χωρίς την ελάχιστη διαπραγμάτευση οτιδήποτε καταστροφικό μας επιβλήθηκε μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής. Και δεν σας άκουσα να πείτε κουβέντα για το τι έχει επιφέρει αυτή η κοινή αγροτική πολιτική στην ελληνική αγροτική οικονομία. Θα μου πείτε και άλλες χώρες ήταν στην κοινή αγροτική πολιτική, αλλά τουλάχιστον διεκδίκησαν, μάτωσαν για τους αγρότες τους. Εσείς τι κάνατε τόσα χρόνια? Τότε που χειριζόσασταν εναλλάξ στην κυβέρνηση, στις κυβερνήσεις, τον αγροτικό κόσμο κάνοντας τα στραβά μάτια, σε φουσκωμένες απογραφές και με παράτυπες επιδοτήσεις και με την καταστροφική λογική της αποσύνδεσης των επιδοτήσεων από την παραγωγή που οδήγησε τον αγροτικό κόσμο σε μια κουλτούρα μη παραγωγικότητας. Τότε που αντιμετωπίζατε τους αγρότες ως πολιτικά εξαρτημένους, όμοιρους του πελατειακού σας κράτους, μέσα από τα δικοματικά παραμάγαζα που είχατε στήσει σε συνεταιρισμούς και καφενεία. Όπως έχετε καταλάβει όμως, αυτή η εποχή τελείωσε. Και τώρα είναι η ώρα να απαντήσετε στο αμήλικτο ερώτημα που έρχεται από τον αγροτικό κόσμο. Και το ερώτημα είναι πολύ σπουδαιότερο από το ζήτημα του εισοδήματος των αγροτών. Αφορά τη χώρα, αφορά την οικονομία της. Και το αμήλικτο ερώτημα είναι, θέλουμε σε αυτή τη χώρα να έχουμε πρωτογενή παραγωγή ή θέλουμε μόνο να έχουμε υπηρεσίες και real estate? Και κυρίως να απαντήσετε με μια σοβαρότητα στοιχειώδη σε αυτή την κραυγή αγωνίας των αγροτών που κινητοποιούνται διεκδικώντας μια αξιοπρεπή ζωή και ένα αξιοπρεπές εισόδημα.